αυτόν τον χώρο του Καπί μέχρι αυτή τη στιγμή που μου γραφείτε. Σας καλωσορίζω, αλλά δεν θα σας ευχαριστήσω αυτή τη φορά για την προσέλευσή σας. Ο λόγος είναι ότι θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων των Τριανών και των υπόλοιπων γραφειοτών να παρευρίσκονται σε τέτοιες εκδηλώσεις. Είναι μια εκδήλωση τιμής για τον άνθρωπο ο οποίος έσωσε τους παππούδες μας και τους πατέρες μας και ήρθαν στη Ραφίνα και έφτιαξαν αυτήν την όμορφη πόλη. Με λίγα λόγια, ο Φίλιππος Καβουνίδης, όλοι γνωρίζουμε, πάμε την εποχή του καταραμένου Αυγούστου του 1922, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, καταδικασμένος δυσυστάνατον από τους Τούρκους, γιατί από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έβγαζε τα παλικάρια των Ελλήνων στην απέναντι μεριά της Κωνσταντινούπολης για να μην υπηρετήσουν τον τουρκικό στρατό. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα να είναι καταδικασμένος ο Ρωσίδα δυσυστάνατον και ζούσε στην Κωνσταντινούπολη, η οποία τότε ήταν υπό το καθεστώς των μεγάλων δυνάμεων. Τον Αύγουστο λοιπόν, τέλη Αυγούστου, σπάει το μέτωπο. Ο φαντάρος Ιορδάνης Μπαρμπής μαζί με άλλους δύο-τρεις μπαίνουν στο χωριό να ειδοποιήσουν τους πατριώτες τους, οι οποίοι κάτι έχουν ακούσει, βρίσκονται με το κονδυνέλιο τον δήμαρχο της Εφοροδημογειωτίας στο καφενείο της Κυψέλης, στον Τερέ, γνωρίζουν οι περισσότεροι από εμάς που βρίσκονται όλα αυτά, και τους ενημερώνουν ότι έρχονται οι τσέτες. Η μόνη σωτηρία ήταν ο καπετάν Φίλιππος Καβουνίδης. Στέλνουν το πλοίο λοιπόν, το οποίο έκανε τη γραμμή Κωνσταντινούπολη-Μουδανιά-Τρίβλια Κωνσταντινούπολη, και τον ενημερώνουν. Αυτός λοιπόν, μην έχοντας άλλη σκέψη και έχοντας δύο πλοία δικά του στην Προποντίδα, στέλνει εντολή να πάνε τα πλοία να μαζέψουν τον κόσμο από την Τρίβλια. Με δικά του χρήματα να βλώνει άλλα δύο εγγλέζικα και αμερικάνικα πλοία και τα στέλνει και αυτά για τον ίδιο σκοπό. Τα δικά του πλοία κάναν το δρομολόγιο Καλόλιμνο-Σιλιβρία-Ρεδεστό, ενώ τα πλοία τα άλλα, το Χελιδόνι και το General Gordon, τα νοικιασμένα στην ουσία, έβγαιναν από τα Δαρδανέλια και άφηναν τον κόσμο στα έξω νησιά. Μην φτάνοντας όλα αυτά, ο ίδιος με κίνδυνο της ζωής του παίρνει το τελευταίο πλοίο το οποίο υπήρχε, το Βιθινία, που ήταν σε δεξαμενισμό στην Κωνσταντινούπολη και με χαλασμένη τη μία μηχανή, και για καλή του τύχη και αυτόν και των παππούδων μας και εμάς, παίρνει και ένα ρημουλκό μαζί, μην τυχόν και υπάρχει κάποια αβαρία στον δρόμο και μείνει τελικά μέσα στα στενά της Προποντίδας. Φτάνοντας λοιπόν στο λιμάνι της Τρίγλιας, μην μπορώντας το πλοίο να δέσει, το μικρό αυτό ρημουλκό κάνει τη διανομή λιμάνι, βαπόρι, βαπόρι, λιμάνι. Ο ίδιος λοιπόν ο Καβουνίδης, αψηφώντας τη ζωή του, κατεβαίνει μαζί με τους ναύτες του πλοίου και παίρνει από την Τρίγλια όλα τα ιερά και τα άγια τα οποία υπήρχαν μαζί και με τα όργανα μουσικής τα οποία είχε προσφέρει ο ίδιος. Και όταν συζητάμε για ιερά και άγια, δεν συζητάμε για κάτι απλό. Συζητάμε για την εικόνα της Αγίας Επίσκεψης, την αρχαιότερη ψηφιδωτή εικόνα η οποία υπάρχει και φυλάσσεται στο Βυζαντινό Μουσείο. Συζητάμε για την Παναγία την Παντοβασίλισσα που τιμάμε και μας προστατεύει στη Ραφίνα. Συζητάμε για Ιερά Ευαγγέλια, ιερές εικόνες, οι οποίες βρίσκονται και στη Ραφίνα και στην Τρίγλια της Χαλκιδικής. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας, και το ξαναλέω, να τιμούμε όποτε και όπου μπορούμε αυτόν τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος του νομικού προσώπου, κύριος Βουντούρης, μας έκανε την τιμή να μας προσκαλέσει σήμερα να δοθεί αυτός ο καφές εδώ, στο Καπί, γιατί μάλλον καλύτερα να σας τα πει ο ίδιος. Πριν κλείσω και πριν πάρει ο κύριος Βουντούρης το μικρόφωνο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου, τα οποία από χθες πασχίζουν για όλη αυτή την προσφορά του καφέ, την κυρία Θάλια Πασαλάρη για την προσφορά της για να γίνει αυτή η εκδήλωση,
και τα μέλη του νομικού προσώπου και τον πρόεδρο φυσικά και ιδιαίτερα τον κύριο Τόλι Μπικουλίδη και την κυρία Ευγενία Καμπριγιάννη για την προσφορά τους. Και πάλι ευχαριστώ.